Ραγδαίες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαδικασία παραπομπής του Προέδρου για κατάχρηση εξουσίας προσίδιων πολιτικών όφελος. Ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Βουλής. Θα νικήσουμε η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην Διευθύντρια Ειδήσεων, Έλλη Κοτζαμάνη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η τρίτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που εν ενεργεία πρόεδρος παραπέμπεται με αυτή τη διαδικασία ενώπιον της Βουλής, η οποία πλέον θα έχει τη μορφή δικαστηρίου. Η απόφαση ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Αμερικανικής Βουλής, Νάνσι Πελόζη. Είπε ότι στην Αμερική κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και ανακοίνωσε στο διάγγελμά της την απόφαση να γίνει δεχτή η γνωμοδότηση τριών συνταγματολόγων που απευθυνόμενοι στους Αμερικανούς βουλευτές είχαν διατυπώσει την άποψη πως ο Ντόναλντ Τραμπ καταχράστηκε την εξουσία πιέζοντας την Ουκρανία να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Τζον Μπάιντεν, από την οποία ο ίδιος θα είχε πολιτικό όφυλος. Η Νάνσι Πελόζη ρώτησε σε απευθείας μετάδοση τους δημοκρατικούς αν υπάρχει κάποιος που να ενίσταται στο να προχωρήσουν οι διαδικασίες της αποπομπής με την απόφαση υπέρ να είναι ομόφωνη. Με δεδομένο, Νικήτα, κυρίες και κύριοι, ότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πλειοψηφία ανήκει στους δημοκρατικούς, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Ντόναλντ Τραμπ να γίνει ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παραπέμπεται. Αυτό είχε συμβεί στον Άντριου Τζόνσον το 1868 και στον Μπιλ Κλίντον το 1998. Ωστόσο, και οι δύο στην συνέχεια της διαδικασίας είχαν αθωωθεί από τη γερουσία. Αυτή φαίνεται ότι θα είναι η κατάληξη και αυτής της προσπάθειας, καθώς στη γερουσία ή την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Και μία αναφορά στην αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ και του Λευκού Οίκου. Οι αργόσχολοι δημοκρατικοί είχαν μία ιστορικά αρνητική ημέρα χθες στη Βουλή. Δεν υπάρχει υπόθεση καθαίρεσης και καταστρέφουν την χώρα. Αυτά είναι όσα αναφέρει με την γνωστή διαδικασία απάντησης που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω δηλαδή του Twitter. Θα έχουμε τον Σιφ, τον Μπάιντεν, την Πελόζη και πολλούς άλλους να καταθέσουν και θα αποκαλύψουν για πρώτη φορά πόσο διεφθαρμένο είναι το σύστημά μας. Θα νικήσουμε, ήταν η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter. Αναμένουμε να δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Ευχαριστούμε, Έλλη Κοτζαμάνη.